Αγαπημένη ενότητα μικρών και μεγάλων. Φιλοξενούμε το φροντιστηριακό όμιλο που καμισάς. Κοντά μας ο κύριος Μαυράκης. Καλώς ήρθατε, καλώς κύριε Μαυράκη. Γεια σας, παιδιά. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στους τηλεθεατές, στους Ανέστη. Δεν έχουμε ξαναβρεθεί. Δεν έχουμε ξαναβρεθεί. Πώς περάσατε? Καλά, καλά. Είχε λίγη ξεκούραση, όλα καλά. Χρειάζεται και αλλά... Το χάρηκαν και οι μαθητές. Θα λέγανε. Το χάρηκαν όλοι οι μαθητές. Λίγο πριν την τελική ευθεία. Γιατί όντως μπαίνουν σε μια ευθεία που θα έχει λίγο κόμπο παραπάνω. Και πλησιάζουν στις εξετάσεις, λίγη αγωνία παραπάνω. Πρέπει να είσαι δίπλα, να στηρίζεις, κυρίως συναισθηματικά από εδώ και πέρα. Αν μιλάμε για τη ΓΑΜΑ Λυκείου και τις πανελλαδικές εξετάσεις, επιμένουμε τώρα περισσότερο σε αυτό. Στο πώς μπορεί να είναι ο μαθητής ψύχρεμος, φυσικά να κάνει τη δουλειά του. Και με ένα πλάνο, με ένα πρόγραμμα, προετοιμασμένος, αλλά χρειάζεται ψυχραιμία, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Όλα θα πάνε λοιπόν, καλά. Εκπαιδευτική επικαιρότητα. Ξεκινάμε με τον κύριο Μαυράκη και έχουμε πολλά πολλά να πούμε, γιατί σήμερα θα αναλύσουμε για τις σχολές του Τρίτου Επιστημονικού Πεδίου, σχολές υγείας. Που μας αρέσουν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Αυτές, απλά μας αρέσουν. Εμάς απλά μας αρέσουν. Όλοι εσείς που τις αγαπάτε. Λοιπόν, να περάσετε σε εκείνες. Όντως, θα ξεκινήσουμε με την επικαιρότητα. Να θυμίσουμε λίγο οι ημερομηνίες. Πότε κλείνουν τα σχολεία και τι γίνεται με τις εξετάσεις. Να τα υπενθυμίσουμε μάλλον. Τα γυμνάσια θα τελειώσουν στις 30 Μαΐου και μετά θα αρχίσουν τις ενδοσχολικές τους εξετάσεις που θα φτάσουν έως τις 15 Ιουνίου. Στα Λύκεια τα μαθήματα θα τελειώσουν 18, την παραμονή πάνω 2-3 μέρες πριν τις εκλογές, γιατί αρκετά σχολεία είναι παράμετρο ακριβώς, εκλογικά κέντρα. Και από εκεί και πέρα ξεκινάνε εξετάσεις και για το Λύκειο. Η ΓΑΜΑ Λυκείου γράφει και ενδοσχολικές εξετάσεις. Θα επιταχύνουν να προσπαθήσουν να τις τελειώσουν νωρίς-νωρίς, έως 30 Μαΐου αναγκαστικά. Και από εκεί πέρα συνεχίζει Α και Β Λυκείου, θα φτάσουν έως 15 Ιουνίου. Ελπίζουμε να μην εξαντλήσουν τα ωραία, γιατί τα παιδιά θέλουν και την ξεκούρασή τους να έρθει και το καλοκαίρι. Τώρα, οι πανελλήνιες εξετάσεις για τα γενικά λύκεια θα ξεκινήσουν 2 Ιουνίου έως 12. Για τα ΕΠΑΛ μία μέρα νωρίτερα, 1 Ιουνίου έως 16. Εκεί έχουμε πολλές ειδικότητες, γι' αυτό καθυστερούμε. Αλλά έχουμε μετά και τα ειδικά μαθήματα από τις 17 έως 29 Ιουνίου. Αυτό που είναι πάρα πολύ κοντά και είπα να το βάλουμε εδώ πέρα γιατί αφορά αρκετά παιδιά, είναι εξετάσεις για, για τα πρότυπα γυμνάσια και λύκεια. Για το Ηράκλειο υπάρχει το πρότυπο γυμνάσιο και οι εξετάσεις θα γίνουν αυτό το Σάββατο που έρχεται, 29 Απριλίου, το Σάββατο το πρωί, ναι. Από το site του πρωτύπου γυμνασίου, αύριο μεθαύριο θα ανακοινώσουν επίσημα πού θα γίνει η εξέταση και πότε ακριβώς θα γίνει η εξέταση, ποια μέρα. Λοιπόν, είπα να εντάξουμε λίγο μια αναφορά στα θερινά μας μαθήματα στο φροντιστήριο που καμισάς. Υπάρχει ήδη ενδιαφέρον και επικοινωνίες για να πούμε γι' αυτό. Το εντοπίζει κανείς και στο διαδίκτυο. Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον για τα θερινά μαθήματα του καμισά. Εγώ θέλω να πω ότι κάθε φορά φυσικά υπάρχει προετοιμασία και μαθήματα θερινά για όλα τα παιδιά από την πρώτη γυμνασίου μέχρι την τρίτη λυκείου. Κάθε φορά υπάρχει μια στόχευση συγκεκριμένη. Πάντα έχουμε στο νου μας ότι είναι προγράμματα καλοκαιρινά, που σημαίνει προφανώς δεν έχουν αυτή την εντατικοποίηση παρά μόνο της ΓΑΜΑ Λυκείου. Υπάρχει όμως ανάγκη να στοχεύσουμε σωστά. Εδώ λοιπόν θα ήθελα να δούμε λίγο την προηγούμενη κάρτα και να πούμε για το γυμνάσιο, να ξεκινήσουμε από εκεί. Παιδιά λοιπόν του γυμνασίου, 4 εβδομάδες μαθημάτων από τις 19 Ιουνίου, με 6 ώρες τη βδομάδα, ένα μικρό πρόγραμμα 2 πρωινών την εβδομάδα. Στην ουσία τσεκάρουμε και ελέγχουμε λιγάκι την ύλη στα βασικά της σημεία, την ύλη της προηγούμενης χρονιάς. Τα παιδιά που τελειώνουν όμως τη ΓΑΜΑ Γυμνασίου και θα μπουν στην πρώτη λυκείου, πάλι με ένα μικρό πρόγραμμα, ελέγχουμε λιγάκι τα βασικά μαθήματα, γλώσσα, αρχαία, μαθηματικά και φυσική. Τώρα στο λύκειο τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Ένα μικρό πρόγραμμα για τα παιδιά που τελειώνουν την πρώτη λυκείου, για μένα πάρα πολύ κρίσιμο, είναι τα παιδιά τα οποία επανελέγχουμε την επιλογή του προσανατολισμού. Γιατί θα μπούμε στη Β' και θα πρέπει να έχουν επιλέξει προσανατολισμό. Γι' αυτόν τον λόγο κάνουμε οπωσδήποτε το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού. Αποφασίζουμε για τον προσανατολισμό και κάνουμε ένα μικρό πρόγραμμα ανάλογα με την επιλογή του προσανατολισμού. Εκεί λοιπόν για πρώτη φορά βρίσκονται οι μαθητές ξεχωριστά ανά προσανατολισμό και ψάχνουμε τις ανάγκες τους στα βασικά μαθήματα του κάθε προσανατολισμού. Και φυσικά τα παιδιά που τελειώνουν τη Β' και μπαίνουν στη Γ', ξεκινάμε επίσημα προετοιμασία από τις 14 Ιουνίου για 6 εβδομάδες που είναι προετοιμασία στην ύλη των πανελλαδικών εξετάσεων. Πολύ χρήσιμο και για τη μετάβαση των παιδιών στην επόμενη τάξη χωρίς κενά, γιατί όσοι είχαν κενά νομίζω στην πορεία το μετάνιωσαν που τα άφησαν ακάλυπτα. Είναι σοβαρό. Πάντως, συγκεκριμένες ανάγκες κάθε φορά. Ναι, το χρόνιο ερώτημα των γονέων είναι...
πότε να ξεκινήσει το παιδί μου τελικά θέλει να μαθεί μετά, σε ποια τάξη. Θα σας πω ότι δεν υπάρχει μόνο σήμαντη απάντηση. Χοντρικά λέμε ότι η προετοιμασία που αφορά τις πανελλαδικές επίσημα είναι διετής, ξεκινάει το Σεπτέμβρη της Β. Αυτό το μικρό όμως που κάνουμε στο τέλος της πρώτης λυκείου το καλοκαίρι είναι ένα πολύ καλό μικρό διαγνωστικό πρόγραμμα για να ξεκινήσουμε έτσι που θέλουμε εμείς. Και εννοώ να έχουμε ομογενοποιήσει τις ομάδες, το ίδιο επίπεδο οι μαθητές και να μπορούμε να ξεκινήσουμε χωρίς εμπόδια αναφορά στα κενά κτλ. Έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα και ένα παιδί γυμνασίου προφανώς που έχει προβλήματα ή που δυσκολεύτηκε σε κάποια μαθήματα, ναι, είναι μικρό το πρόγραμμα το καλοκαιρινό, αλλά πολύ βοηθητικό. Λοιπόν, θα βρίσκουμε αφορμές να τα λέμε. Πάμε λίγο να πούμε τα σημερινά που αφορά τις επιστήμες υγείας, το χρόνο που μας μένει. Επιστήμες υγείας, λοιπόν, και το πρώτο σχόλιο, για να προχωρήσουμε αυτές τις πρώτες καρτούλες λίγο γρήγορα. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που τα βρίσκουμε στα τεστ επαγγελματικού και λέμε ότι συνήθως τα παιδιά που πάνε στο τρίτο πεδίο επιστήμες υγείας πρέπει να έχουν αυτά τα στοιχεία. Το ερευνητικό από τη μία, να αγαπάνε την έρευνα, να κλειστούν, να διερευνήσουν τη γνώση, να αναζητήσουν τη γνώση, αλλά και το κοινωνικό στοιχείο γιατί τα περισσότερα από αυτά τα επαγγέλματα, είτε ιατρικά, παραϊατρικά κτλ., έχουν να κάνουν με τον άνθρωπο. Και το κοινωνικό στοιχείο πιο έτσι, έντονα. Ακριβώς. Πάμε παρακάτω. Να προχωρήσουμε. Νομίζω ότι κάτι λείπει και αφορά τον υπολογισμό των μορίων. Το είπαμε και την άλλη φορά, επειδή είναι ένας μπελάς και οι συντελεστές βαρύτητας αλλάζουν από σχολή σε σχολή. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε, όπως εδώ στην κάρτα που βλέπουμε, αν μπορούμε να τη φέρουμε μπροστά. Επειδή οι συντελεστές αλλάζουν, εδώ έχουμε ένα παράδειγμα μαθητή που γράφει 18 στη γλώσσα, 11 στη φυσική, στη χημεία και στη βιολογία 19,5. Ο ίδιος μαθητής για το τμήμα αξιοποίηση φυσικών πόρων στην Αθήνα, τα μόρια του είναι 16.225. Αυτός ο μαθητής για την φαρμακευτική της Πάτρας, με τις ίδιες ακριβώς επιδόσεις, αλλά επειδή αλλάζουν τελεστές στο μαθημάτο, θα συμβεί αυτό το τρομερό. Δηλαδή για το συγκεκριμένο τμήμα, ο ίδιος μαθητής να έχει 17.500 μόρια. Αυτό κάνουν το θέμα των μορίων και του υπολογισμού των μορίων σύνθετο και γι' αυτό μπορούμε να προχωρήσουμε και να τη δείξουμε την κάρτα στο www.camsas.gr, μια πολύ πολύ χρηστική εφαρμογή για να μπορούν οι μαθητές εύκολα και γρήγορα να υπολογίζουν τα μοριάκια τους ανάλογα με το τμήμα και τους συντελεστές βαρύτητας. Λοιπόν, η κάθε σχολή θα έχει το δικό της βαθμό εισαγωγής. Αυτό είναι. Με έναν τρόπο απλουστευμένα, όπως το είπες, Λεστέρη, πολύ σωστά. Εδώ έχω την ελάχιστη βάση εισαγωγής που αφορά το τρίτο επιστημονικό πεδίο. Αριστερά διαβάζω, κάτω από εκείνο το 9,62 μέσο όρο στα 4 μαθήματα του τρίτου πεδίου. Δεν μπήκε πέρυσι κανένα στο τρίτο επιστημονικό πεδίο. Ένα πεδίο που παραδοσιακά οι βάσεις ξεκινάνε από αρκετά ψηλά και πάνω. Όλες οι σχολές της. Όλες οι σχολές. Για πάμε να δούμε. Νομίζω έχουμε ένα στατιστικό που μπορούμε να το δείξουμε. Λοιπόν, 13.749 υποψήφοι περισσότεροι από την περσινή χρονιά. 64 τμήματα πέρυσι σημείωσαν ανωδική πορεία η βάση και 79 προς τα κάτω. Να, η χαμηλότερη βάση, λοιπόν, η χαμηλότερη παρακαλώ βάση, έτσι, η νοσηλευτική στο Δημότυχο, που ήταν 12.554 μόρια και η ιατρική στην Αθήνα 18.800. Αυτό εν συντομία το συνοπτικό. Λοιπόν, ποιο θα ήταν το πρώτο σχόλιο. Το πρώτο σχόλιο θα ήταν, εδώ βλέπουμε τις πρώτες απόψεις μορίων τουλάχιστον σχολές του τρίτου. Δεν κάνεις επαγγελματικό προσανατολισμό σε αυτούς που θα δηλώσουν την ιατρική. Δεν υπάρχει λόγος. Όπως και οι νομικές σχολές είναι ξεκάθαρα. Ξέρεις εξ αρχής ή θες να γίνεις γιατρός ή δεν θες να γίνεις γιατρός. Δεν υπάρχει κάτι ενδιάμεσο. Που λέει ο Μιχαλούλης ότι εδώ δεν χρειάζεται να κάνεις επαγγελματικό προσανατολισμό. Τίποτα. Είναι σίγουρα τα πράγματα. Δεδομένα. Τουλάχιστον για τις πρώτες προτιμήσεις, όπως την ιατρική. Έτσι. Λοιπόν, 6 χρόνια, ναι, ξέρουμε, υπάρχουν ειδικότητες πολύ ενδιαφέρουσες, πολύ καινούργιες και σίγουρα. Πράγματα τα οποία οι υποψήφοι και αυτοί που αγαπάνε την επιστήμη και να ασχολούνται με τον άνθρωπο σίγουρα θα βρούνε τον δρόμο τους. Συνήθως μιλάμε για παιδιά που πραγματικά είναι πολύ συνειδητοποιημένα. Οδοντιατρικοί τα προσέχουμε όλα αυτά και έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα πριν κάποιους μήνες που δώσαμε ένα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού. Ένας μαθητής που περίμενε οπωσδήποτε να δει την οδοντιατρική και την ιατρική γιατί. Όταν και στη συνέντευξη μου λέει θα κάνω αισθητική δοντιών, διατρική. Είναι μια μεγάλη επιθυμία, ναι, αλλά ακούστε λίγο, το τεστάκι δεν το βγάλε αυτό. Και γιατί δεν το βγάλε αυτό, διότι είχε μια στρεβλή άποψη και πληροφόρηση για αυτό που πρόκειται να σπουδάσει. Α, δεν είχε εικόνα καθόλου. Δεν ήξερε και ήταν η πρώτη απάντηση, γιατί δεν μου βγάζει το τεστ με διατρική. Του λέω, Γεωργάκη, γνωρίζεις αγόρι μου ότι η οδοντιατρική πρώτα απ' όλα σημαίνει ιατρική. Και τα πρώτα χρόνια οι σπουδές είναι σπουδές ιατρικής.
θα μπει στα εργαστήρια, θα μπει εκεί, θα δει τα αίματα, θα δει τομές, θα δει χειρουργία. Με το στόμα ανοιχτό, παιδιά. Δεν ξέρω τι άποψη και τι πληροφορία είχε. Mm. Φυσικά δεν μπορούσε, δεν θα μπορούσε να διαχειριστεί ως προσωπικότητα κάτι τέτοιο. Και γι' αυτό λέμε, οπωσδήποτε θέλουμε και τη διάγνωση και το τεστ επαγγελματικού, να δούμε τι αφορά τον καθένα ως προσωπικότητα. Γιατί αυτά τα παιδιά που είναι στα 16, στα 17, δεν έχουν την πληροφορία. Με αποτέλεσμα να έχουν στρεβλή εικόνα ή ανεπαρκή εικόνα, τέλος πάντων. Λοιπόν, οι καρτούνες μας αυτές περιγράφουν εναλλακτικές καριέρες, πώς από μια ιατρική μπορεί κάποιος να καταλήξει σε θέματα που μπορούν να έχουν να κάνουν με τον τουρισμό, με τα τρόφιμα, την ψηφιακή ενέργεια, με την εκπαίδευση και όχι μόνο. Αυτά τα μόνο σήματα που προσπαθήσαμε και στο σεμινάριο να καταρρύψουμε. Και τι σημαίνει η φαρμακευτική, που πολλά παιδιά δεν έχουν εικόνα και έχουν την αίσθηση ότι είσαι πίσω από την μπάρα και πουλάς ντεμπόν, πουλάς φάρμακα. Δεν είναι έτσι. Οι περισσότεροι κάνουν ερευνητική. Οι περισσότεροι είναι ερευνητικό το έργο τους. Είναι αλήθεια αυτό. Και πραγματικά όταν εξηγήσει τα παιδιά, πολλοί γοητεύονται και βγαίνει στα τεστ. Όταν έχει το ερευνητικό στοιχείο, βγαίνει πολύ συχνά η φαρμακευτική. Ακριβώς γιατί υπάρχουν πολλοί τομείς όπου το ερευνητικό στοιχείο είναι πολύ δυνατό για τη φαρμακευτική. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί πέρα, ορίστε τα δικά σου. Δεύτερο και τρίτο πεδίο, κοινή ομάδα, τη λέμε πρόχειρα. Οι σπουδές βιολογίας με πολύ δυνατό ερευνητικό. Κάθε 1,5 χρόνο λένε ότι γεννιέται ένας τομέας επιμέρους. Πολύ φρέσκο, πολύ δυναμικό στον χώρο της έρευνας. Η χημεία που όλοι οι σύμβουλοι λένε ότι ίσως να δίνει τις περισσότερες εναλλακτικές καριέρες μετά. Με ένα πτυχίο χημείας, πώς μπορεί να βρεθεί στο περιβάλλον, στα φάρμακα, στα καλλιντικά, στη βιομηχανία, στα τρόφιμα. Οπουδήποτε. Είναι απίστευτο εναλλακτικό αυτό. Τουρισμό. Έτσι, μπράβο. Είναι απίστευτες οι επιλογές που προκύπτουν από τη χημεία, όπως και από τη βιογεωπονία. Πόσο το έχουμε κουβεντιάσει εδώ με τα τρόφιμα, πάρα πολύ. Το έχουμε προσπαθήσει. Και το έχουμε προσπαθήσει για να το πάμε παρακάτω. Και σπουδές περιβάλλοντες με μπλεγμένα λίγο και θολά τα επαγγελματικά τους δικαιώματα. Οπότε, λοιπόν, επιτρέψτε το σχόλιο εδώ. Για πολλούς είναι οι κορυφαίες επιλογές, ίσως και όλου του μηχανογραφικού, σε σχέση με την προοπτική της αποκατάστασης. Ποια, τούτα εδώ, τα παραϊατρικά. Κυρίως τα τρία πρώτα, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία. Λοιπόν, υπάρχει τεράστια ανάγκη. Υπάρχουν πολύ δυναμικές προοπτικές. Το θέμα της αποκατάστασης, είτε είναι από τραυματισμό, είτε είναι από νόσηση, είτε οτιδήποτε, είναι ευρύτατο πεδίο. Αναγκαιότητες για όλους μας. Για όλους. Σε καθημερινή βάση. Για όλους. Νομίζω ότι είναι τεράστια η ανάγκη. Υπάρχουν και αυτά εδώ τα τμήματα τα οποία με τον καιρό και ίσως και λόγω κορονοϊού βγήκαν στην επιφάνεια και συζητήθηκαν πάρα πολύ δυνατά. Ό,τι αφορά βιοιατρική, ό,τι αφορά τους μηχανικούς βιοτεχνολογίας και βιοιατρικής, που αφορούν τα φάρμακα και όχι μόνο και τα τρόφιμα που λέμε τώρα για τη βιοτεχνολογία. Το κομμάτι της διατροφής και της διαιτολογίας πάρα πολύ δυναμικό, επίσης με πολλούς κλάδους για τη χώρα μας και για την Κρήτη. Τεχνολογία τροφίμων συνδέεται. Δεν είναι σχολή σου. Όχι, υπάρχει ξεχωριστό σύμβολο. Είναι άλλο. Εμένα είναι, το έχουν συγχωνεύσει. Έλεγχος τροφίμων, αξιολόγηση τροφίμων, πώς το λένε. Έλεγχος που είναι πλέον. Δεν παράγεται, δεν κυκλοφορεί τίποτα χωρίς σίγουρα τους τεχνολόγους και την πιστοποίηση. Ακριβώς, ακριβώς. Μεγάλη συζήτηση για τα επαγγελματικά δικαιώματα. Μεγάλη ανάγκη να ξέρουν τα παιδιά τι σημαίνει δικαιώματα διαιτολόγου και εργοθεραπευτή, πώς μπορείς να ανοίξεις ιδιωτικό γραφείο. Έτσι. Υπάρχουν και εκεί στρεβλώσεις. Τα δικαιώματα δίνουν μόνο αυτές οι σχολές, ούτε γυμναστικές ακαδημίες, ούτε τίποτα τέτοιο. Παράλληλο. Και το τμήμα των βιοιατρικών επιστημών στην Αθήνα, που εκεί υπάρχουν ειδικότητα της αισθητικής και της κοσμητολογίας. Γιατί ψάχνουν κορίτσια. Δεν έχει καταρριχθεί, απλώς προέκυψε αυτή η σύνθεση εδώ. Ωραία. Και υπάρχουν αυτές οι ειδικότητες επί της ουσίας. Πολλές πληροφορίες θα ξέρουμε. Κύριε Μαυράκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ορίστε και να τα και τα κοινάσματα. Αστυνομία, όχι στις επιστήμες υγείας. Λοιπόν, όχι. Αλλά οι στρατιωτικές σχολές ναι και έχουν και μεγάλο αβαντάζ. Σας. Πολύ υψηλό βαθμό. Ιατρική, οδοντιατρική. Έτσι. Ψυχολογία. Θα είμαστε, είναι στο πρώτο πεδίο. Στο πρώτο. Εσύ ψυχολογία. Να κάτσει στο πεδίο που σου αρέσει. Όχι ψυχολογία, στρατιωτική ψυχολογία. Ναι. Είναι στο πρώτο. Εμείς εδώ είμαστε στο τροποθετικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε την εβδομάδα για το τέταρτο. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.